η νοητή ευθεία στο κέντρο της διάβασης πέφτει πάνω στο φήνικα. Όπως επίσης η νοητή συνέχεια της μίας διάβασης προς την άλλη, το άλλο δηλαδή ρεύμα του δρόμου, επί της ουσίας συγκλίνει σε ένα μωρό μέρος τους. Κουίς για δυνατούς λίτες το πέρασμα από τη μια μεριά του δρόμου στην άλλη ή κάποια παραφωνία όπως περιγράφουν οι περίοικοι της οδού Χοριλάου Τρικούπη στο Ηράκλειο που δεν μπορούν ούτε και οι ίδιοι από το πρωί να εξηγήσουν τι ακριβώς έχει συμβεί. Η αλήθεια είναι πως προσπαθώ να βρω μια εξήγηση γιατί έγινε αυτός ο σχεδιασμός της διαγράμμισης. Δεν μπορώ να βρω, από τη μια μεριά γελάω, από την άλλη μου φαίνεται λίγο τραγικό. Όπως είδατε και εσείς, από τη μια μεριά του δρόμου η διαγράμμιση έχει γίνει στο κέντρο ακριβώς όπου βρίσκεται ο Φοίνικας, άρα σημαίνει ότι οι πεζοί δεν θα μπορούν να περνάνε απέναντι. Και δεν μπορώ να βρω το λόγο γιατί δεν έγινε αντίστοιχα με την απέναντι γραμμογράφηση η διάβαση πεζών. Όπως εξηγούν, τη μετακίνηση της διάβασης που επί χρόνια βρίσκονταν σε άλλο σημείο, επέβαλαν οι αλλαγές στην κυκλοφορία των οχημάτων και η δημιουργία του κυκλικού κόμβου που δημιουργήθηκε για να εκτονώσει τον κυκλοφοριακό φόρτο, κάτι που μέχρι σήμερα, όπως είπαν, σε μεγάλο βαθμό έχει υλοποιηθεί. Έχει λύσει ήδη το κυκλοφοριακό. Ειδικά Τρίτη-Πέμπτη, ας πούμε, απόγευμα που γινόταν εδώ στη Χαριλάου Τρικούπη πολλή κίνηση, το έχει λύσει ήδη. Τώρα να τελειώσουν τα έργα με το καλό και βλέπουμε. Προς το παρόν έχει. Βλέπω ότι υπάρχει μια καλή ροή, δεν έχω δει να αντιμετωπίζουμε κάποιο πρόβλημα αυτό. Βέβαια αυτό θα δείξει τώρα και τους θερινούς μήνες με την αύξηση της κίνησης και του τουρισμού πώς θα εξελιχθεί. Μέχρι εκεί όλα κατανοητά. Όταν όμως η διάβαση σκοντάφτει στο δέντρο που τους εξήγησαν ότι δεν θα κοπεί και από την άλλη η απόσταση και όχι μια νοητή συνέχεια με το υπόλοιπο μισό της διάβασης στο άλλο μισό ρεύμα του δρόμου, ακούγεται τουλάχιστον αδιανόητο, όπως είπαν, να μπορέσουν να δώσουν μια εξήγηση. Πόσο μάλλον να δικαιολογήσουν το σενάριο που άκουσαν πρωί-πρωί και ανέφερε, όπως είπαν τουλάχιστον, ότι ένα σταθμευμένο όχημα δεν επέτρεπε στο συνεργείο να κάνει τη διαγράμμιση στο σημείο που έπρεπε και έτσι τη μετακίνησαν λίγο παρακάτω. Πρακτικά, αν χρησιμοποιηθεί αυτή η διάβαση και αν ολοκληρωθούν οι εργασίες πάνω στο παρτέρι, τι κίνηση θα πρέπει να κάνει ο πεζός για να μπορέσει να διασχίσει το συγκεκριμένο σημείο? Φαίνεται με το απλό μάτι ότι θα πρέπει να κάνει ένα ζιγ-ζακ. Δηλαδή πρέπει να κατευθυνθεί απέναντι, θα βρει εμπόδιο το φοίνικα μπροστά. Θα πρέπει λοιπόν να κάνει ένα ζιγ-ζακ και να περάσει απέναντι. Η θέα της διάβασης πάντως, μέχρι ότου κατασκευαστεί το πέρασμα πάνω στην εισίδα, το οποίο από τις λωρίδες που έχουν γίνει μέσα στην εισίδα δεν μπορεί κανείς να καταλάβει ποια ακριβώς θα είναι η θέση που θα έχει. Από τη μια, όπως λένε οι περίοικοι, δημιουργεί γέλιο, από την άλλη όμως κλάμα. Καθώς το σημείο καθημερινά διασχίζει πλήθος πολιτών, μεταξύ των οποίων άνθρωποι με αναπηρίες, ηλικιωμένοι, μητέρες με καροτσάκια και γενικότερα πολίτες που κάθε άλλο θα ήθελαν σε ένα κεντρικό δρόμο να κάνουν σλάλομ για να περάσουν από τη μια πλευρά του δρόμου στην άλλη, ακόμη και προσωρινά.